Κατά της ιδιωτικοποίησης διαχείρισης των απορριμμάτων, δήλωσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε η παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Μετά την ψήφιση του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση υλοποιεί με ταχύτητα την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων που αποτελεί κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μεγάλου κεφαλαίου, αναφέρει στο κείμενο της ερώτησης η Λαϊκή Συσπήρωση, κάνοντας γνωστό ότι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, παραχωρώντας ουσιαστικά τη μεταφορά απορριμμάτων σε εργολάβο. Δημοσίως έχουμε εκφραστεί ότι είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Επί του ιστορικού, σας παραθέτω ότι είναι μια απόφαση η οποία λήφθη από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΜΑΘ. Εντός των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, ελήφθη η απόφαση να βγει σε προκήρυξη έργου σε διαγωνισμό η συγκεκριμένη απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτήν ήμουνα απόντας, εύστοχα και με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εντοπίστηκε η συγκεκριμένη απόφαση και στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΜΑΘ θέσαμε, αν και απόντηση, θα πρέπει εκ νέου να συζητηθεί, κύριε Δευτερέ, η συγκεκριμένη απόφαση, αν είναι ενάντια ή είναι παράλληλη με τα συμφέροντα των εργαζομένων και κατ' επέκταση και των δημοτών σε σχέση με την αύξηση, τη μείωση των αναλογικών τελών. Όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος, ο διαγωνισμός σχετικά με τη μεταφορά των απορριμμάτων θα συνεχιστεί κανονικά, εφόσον αυτό αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΜΑΘ στο τελευταίο της Διοικητικό Συμβούλιο. Για τη μεταφορά των απορριμμάτων, οι πολίτες θα επιβαρυνθούν με το ποσό του 1.650.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος δεν θα διαθέτει οχήματα για τη μεταφορά των απορριμμάτων προς τον Χιτά της Κομωτινής. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε με μειοψηφία των διών μας να προχωρήσει η διαδικασία όσο έχει και αν κριθεί κατά τη συνέχεια της διαδικασίας ότι υπάρχει ο κίνδυνος είναι νεστός και θα πρέπει να ληφθεί τυχόν τροποποίηση, ανάξη κλπ. Θα είναι μια απόφαση όπως θα την ορίσει ή ανακαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκ νέου. Ως προς το ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι δημότες ήταν 1.264.000, γίνεται πλέον 1.658.000, με απόφαση επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΜΑΘ. Θα επιστραφεί η διαφορά όταν θα γίνει ανάληψη από την ανάδοχη εταιρεία της μεταφοράς σκουπιδιών με δικά της μέσα. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, Σάββας Δευτεραίος, ζήτησε την έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντως, ο Δεύτερος έκανε γνωστό ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΜΑΘ θα μπορέσουν να παραβρεθούν και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Από τη στιγμή λοιπόν που εκφράζεται και ο κύριος Δήμαρχος ως αντίθετος προς την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων και τουλάχιστον εμείς, δεν ξέρω οι υπόλοιποι, ας τοποθετηθούν. Τι μας κολλεί στο να βγάλουμε ένα ψήφισμα. Είναι μια ερώτηση, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κανένα δεν το δεν μπορεί, κύριε Δήμαρχο, δύο κουβέντες. Τοποθετηθήκατε, είπατε αυτό που ήταν να πείτε. Να ψήφισμα, δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ψήφισμα, πολύ δε περισσότερο. Όταν πολύ καλά το ξέρετε, κύριε Δευτέρα, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Όταν υπάρχει προεδρικό διάταγμα που λέει ότι ακόμα και αν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν μπορείς λοιπόν μια σύμβαση η οποία είναι ελαστική σύμβαση να προχωρήσει εσύ και να ψηφίσει μονιμοποίηση και να ζητήσει μονιμοποίηση εργαζομένων. Παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εκ του. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι εκ των ουκάνευ. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ψήφισμα.